Νιώθω ιδιαίτερη χαρά που είμαι εδώ και συγκίνηση. Για μένα είναι μια πολύ σημαντική μέρα, γιατί έρχομαι εδώ να σας ανακοινώσω ότι θα είμαι υποψήφιος Περιφερειάρχης του Βορείου Αιγαίου. Θα δώσω τη μάχη μου, μετά από πολλά χρόνια που είμαι στην τηλεόραση και συνεχίζω να είμαι και θα είμαι βεβαίως για κάποιο διάστημα ακόμη, και έρχομαι να δώσω εδώ μια μάχη στον τόπο μου, να κερδίσουμε την περιφέρεια, και χρησιμοποιώ πληθυντικό γιατί πιστεύω ότι θα κάνουμε μια πολύ καλή και δυνατή ομάδα, για να αλλάξουμε λίγο την κατεύθυνση αυτής της περιοχής. Δεν θα σας πω κάποιο πρόγραμμα τώρα, γιατί νομίζω ότι θα ήταν λάθος και φλίαρο να μιλήσουμε τώρα για προγράμματα. Αυτά θα τα διαμορφώσουμε σιγά σιγά και μέσα από διαβούλευση με όλους τους φορείς. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι καταρχήν, για να προλάβω ίσως κάποιες ερωτήσεις, η υποψηφιότητά μου θα είναι ανεξάρτητη υποψηφιότητα. Δεν κουβαλάω μαζί μου την κομματική ταυτότητα. Ξέρετε όλοι νομίζω ποιος είμαι, σε ποιους χώρους έχω πολιτευθεί. Όμως εδώ έρχομαι ως Σταμάτης Μαλέλης, ως ένας πολίτης, ένας άνθρωπος που γεννήθηκα στην Επάνω Σκάλα. Είχα μία απορία στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, την ξέρετε όλοι, και έρχομαι εδώ ως ανεξάρτητος, χωρίς κομματική ταυτότητα, αλλά με συγκεκριμένες ιδέες, οι οποίες δεν χάνονται, να διεκδικήσω την ψήφο των πολιτών του Βορείου Αιγαίου. Αυτό που χρειάζεται, και θέλω να πω αμέσως και θα αρχίσω από τώρα με τους συνεργάτες μου να το δουλεύουμε, με την ομάδα μας, είναι η εκπόνηση ενός αξιόπιστου σχεδίου για την ανάπτυξη του Βορείου Αιγαίου, η πραγματική διεκδίκηση των ευρωπαϊκών πόρων για την ανάπτυξη περιφέρειας, η κινητοποίηση χωρίς αποκλεισμούς όλων των παραγωγικών δυνάμεων των νησιών μας, η βιώσιμη διαχείριση του μεταναστευτικού χωρίς ακρότητες, λαϊκισμούς και επικίνδυνες κορώνες. Τέλος το λάθος αφήγημα περί μεταναστευτικού, το οποίο τροφοδότησε λάθος πολιτικές και άφησε πίσω την ανάπτυξη του τόπου. Το πρόβλημά μας και το πρόβλημα της ομάδας μας θα είναι η ανάπτυξη αυτού του τόπου. Το μεταναστευτικό έχει πάρει το δρόμο του και δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι το πρώτο και κυρίαρχο θέμα των νησιών μας. Η εκπόνηση ενός επικοινωνιακού σχεδίου για την ανάδειξη του Βορείου Αιγαίου ως προορισμού για το εσωτερικό και εξωτερικό τουρισμό. Θα δώσω μεγάλο βάρος αυτό στους θησαυρούς του τόπου μας και δεν μπορεί να είναι υπανάπτυκτη τουριστικά η Λέσβος και το Βόρειο Αιγαίο συνολικά. Ξεκινάμε λοιπόν, όπως είπαμε, στην συγκρότηση μιας ισχυρής ομάδας που θα βγάλει το Βόρειο Αιγαίο από το φαύλο κύκλο της υπανάπτυξης. Θέλω να σας δώσω μία εξήγηση και θα σας τη δώσω από καρδιάς. Πριν από μερικά χρόνια, όλοι ξέρατε ότι είχα σκοπό να είμαι και πάλι υποψήφιος Περιφερειάρχης. Όμως θέλω να σας πω ότι ήταν τέτοια η συγκυρία, τέτοιες οι πιέσεις τις οποίες δέχτηκα εκείνη την περίοδο, για άλλους λόγους, σας θυμίζω ότι ήμουν γραμματέας επικοινωνίας του Κινάλ σε μια πολύ δύσκολη στιγμή, σε μια ιδιαίτερη κάμπη. Και το δίλημα το οποίο μου τέθηκε τότε από την ηγεσία του κινήματος ήταν πάρα πολύ ισχυρό. Επέλεξα αυτό που επέλεξα με βαριά καρδιά. Νομίζω ότι δεν ήταν σωστό. Τώρα θα είμαι μαζί μέχρι το τέλος και το τέλος θα είναι η αρχή της νέας πενταετίας. Είμαι εδώ λοιπόν για να δώσουμε μαζί τη μάχη, αταλάντευτα, χωρίς πισωγυρίσματα. Θέλω να μιλήσω με όλους τους ανθρώπους που κάτι έχουν να πούν. Ζητώ τη συμπαράταξη όλων των ικανών, άξιων πολιτών του Βορείου Αιγαίου, χωρίς αποκλεισμούς, για να προχωρήσουμε μπροστά. Λοιπόν, αυτά από μένα, δεν θέλω να σας ζαλίσω, ξέρω ότι θέλετε λίγα και απλά και λιτά, από εδώ και πέρα είμαι στη διάθεση σας για όποια ερώτηση θέλετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι.
Μόνο να μου λέτε, γιατί δεν ξέρω όλους το όνομα και... Ανδρονίκη Ξαβλιά από το Ευρώς. Ήθελα να σας ρωτήσω δύο πράγματα. Το πρώτο είναι, ποια είναι η ηθοποιός διαφορά για την οποία θα πρέπει να σας ψηφίσει ένας πολίτης του Βορείου Αιγαίου. Και η δεύτερη ερώτηση που θέλω να κάνω είναι αν έχετε ξεκινήσει κάποιες διεργασίες και έχετε εντάξει ήδη στην ομάδα σας κάποια άτομα και ποια είναι αυτά. Ναι. Λοιπόν, η ειδοποιώς διαφορά είναι, πρέπει να μιλήσω για ποια είναι η κατάσταση σήμερα. Νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα στη σημερινή περιφερειακή αρχή, τα οποία δεν είναι ορατό να τα πούμε. Νομίζω τα ζείτε και τα βιώνετε καθημερινά εσείς και οι πολίτες του Βορείου Αιγαίου. Θα θέσω πρώτη μου προτεραιότητα την ανάπτυξη. Θεωρώ ότι αυτή η περιοχή δεν έχει αναπτυχθεί. Δεν έχει αναπτυχθεί από φαύλες και λαϊκίστικες πολιτικές. Αυτή λοιπόν θα είναι η ειδοποιώς διαφορά. Ότι εμείς και η ομάδα μας, και αυτό λέω πάντα εμείς, θα συντάξουμε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα ανάπτυξης σε όλους τους τομείς. Στην παραγωγή, στον τουρισμό, στις διεκδικήσεις που έχουμε. Βλέπετε τι γίνεται με τη συγκοινωνία. Δεν υπάρχει, είμαστε μοναδική περιφέρεια που δεν έχουμε την επικοινωνία που έπρεπε να έχουμε και με Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα. Δεν έχουμε. Το μεταφορικό ισοδύναμο. Δεν το παίρνουν οι άνθρωποι που το δικαιούνται. Είναι πολλά πράγματα που πρέπει να τα διεκδικήσουμε σωστά, αλλά όλα αυτά όχι πλύνθη κέραμη, αλλά μέσα σε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Αυτό το πρόγραμμα λοιπόν δεν υπάρχει σήμερα και θεωρώ ότι αυτή είναι και μία από τις βασικές μου διαφορές με τη σημερινή περιφερειακή αρχή. Όσον αφορά τα στελέχη, θα ξεκινήσουμε από τώρα τη συγκρότηση αυτής της ομάδας. Ναι. Τσινέλη Μισήνη από την ΕΡΤ Αιγαίου. Είπατε ότι είναι ανεξάρτητη η υποψηφιότητά σας. Δεν έχει ανακοινωθεί κάτι από το χώρο του ΠΑΣΟΚ στο οποίο βρίσκεστε. Αλλά εάν έρθει μια στήριξη από κομματικό χώρο, ακόμη και αν δεν είναι του ΠΑΣΟΚ, αν θα δεχτείτε. Και συνεχίζοντας έτσι τη Σανδρονίκη στην ερώτηση για τα στελέχη, έχετε κάνει δύο προθέσεις με τα άλλα νησιά ή ξεκινάτε από τη Μυτιλίνη. Και επειδή είχατε δοκιμάσει έστω ξεκινήσετε να δοκιμάσετε την προηγούμενη φορά, αν υπάρχει κάποια μαλλιά με τα υπόλοιπα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Μάλιστα. Ουσιαστικά ξεκινάω τώρα. Τώρα λοιπόν με την εξαγγελία ξεκινάμε τις επαφές. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν ενδιαφερθεί, αλλά υπάρχουν και πολλοί που εγώ έχω εντοπίσει και η ομάδα μας, με τους οποίους θα έρθουμε σε επαφή. Τώρα, σας είπα ότι θα είμαι ανεξάρτητος. Όποιο κόμμα, εκτός φυσικά της Χρυσής Αυγής, έτσι, αυτό να το ξεκαθαρίσουμε, νομίζω ότι με ξέρετε λίγο πολύ, δεν το συζητάμε. Όποιο κόμμα λοιπόν θελήσει να με στηρίξει, με έμεσο ή άμεσο τρόπο, καλοδεχούμενο. Δεν διαχωρίζω τους πολίτες του Βορείου Αιγαίου, τους θέλω όλους μαζί μας. Καλούμε όλους τους πολίτες του Βορείου Αιγαίου σε μια πανστρατιά. Ναι. Εσείς προέρχεστε από το κοινά. Θέλω να ρωτήσω, γιατί ανακοινώνεται σήμερα η υποψηφιότητα σε μια βάση που την βρίσκεται σε σοκοματικές διαδικασίες και εκλογές και δεν περιμένατε να συγκροτηθούν καινούριες οργανώσεις τουλάχιστον. Έχει γίνει μια πρώτη συζήτηση πάνω σε αυτό. Μάλιστα. Εντάξει, να μην το ξανατονίσω πάλι ότι είμαι ανεξάρτητος. Εκτιμώ τις διεργασίες που γίνονται στο Κινάλ και εγώ θα πάω να ψηφίσω. Όπως πολύ καλά ξέρετε, είμαι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και μάλιστα είμαι από αυτούς που βγήκα μέσα στην πρώτη εντεκάδα στο προηγούμενο συνέδριο. Τιμώ αυτές τις διαδικασίες του κόμματος. Μην ξεχνάτε ότι σήμερα κάνει συνέδριο και η Νέα Δημοκρατία και σε μερικές μέρες έχει επίσης και την εκλογή από τη βάση, έχει δηλαδή διαδικασία και ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ο Μάιος είναι ένας μήνας διαδικασιών όλων των κομμάτων. Θα συζητήσω λοιπόν με όλα τα εκλεγμένα στελέχη του Κινάλ, όπως και με όλων των κομμάτων. Άρα η πολιτική σας να γίνει τώρα, ακριβώς επειδή δεν θέλετε να συνδεθείτε με κάποιο κομματικό χώρο. Κοιτάξτε, όλοι ξέρουν την πορεία μου. Δηλαδή δεν μπορώ να πω ότι δεν έχω σχέσεις με το Κινάλ όταν πριν από δύο χρόνια ήμουν γραμματέας επικοινωνίας και ουσιαστικά δηλαδή στην ηγετική ομάδα του κόμματος. Δηλαδή και η ιστορία μου από το 1979
νομίζω το δείχνει καθαρά αυτό και με συνέπεια. Άρα λοιπόν δεν θέλω να πω περισσότερα, το Κινάλ το θεωρώ ότι είναι το κόμμα το οποίο χωρίς ταλάντευση καμία θα με στηρίξει. Ναι, ναι. Καλώς στο Αβράμα, από την ηλεκτρονική εφημερίδα στην MC.gr και το ραδιόφωνο στην MC.99 στα FM. Είπατε ότι την προηγούμενη φορά που δηλώσατε υποψήφιος, δεχτήκατε ισχυρές πιέσεις προκειμένου να αποσύρετε την υποψηφιότητα και να κατεβείτε να στήριξετε, εν πάση περιπτώσει, το κόμμα κεντρικά, το Κινάλ. Ποιος διασφαλίζει ότι και αυτή τη φορά, γιατί βρισκόμαστε και εν όψη των βουλευτικών εκλογών που το αργότερα τον Ιούλιο του 2023 θα διεξαχθούν. Ποιος διασφαλίζει και απέναντι στους πολίτες ότι πάλι δεν θα δεχτείτε πιέσεις και θα αφήσετε την εκλογική μας. Το ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι, δηλώσατε ανεξάρτητος. Ανεξάρτητος δηλώνει και ο μην περιφερειάρχης, ο κύριος Μουτζούρης. Εσείς πώς θα στηρίξετε αυτή την ανεξαρτησία του ψηφοδελτίου? Ναι. Λοιπόν, απαντάω από το τέλος ότι θα προσπαθήσω το ψηφοδέλτιο που θα καταρτήσουμε να έχει στελέχη από όλους τους χώρους, αυτός βέβαια που είπα προηγουμένως, ικανά στελέχη, να ανοιχτό σε οποιονδήποτε θέλει να προσφέρει και είναι ικανός και άξιος. Ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο, τη διασφάλιση, νομίζω πια είναι προσωπικό το θέμα. Σας κοιτάζω στα μάτια όλους τους συναδέλφους και τους λέω ότι ό,τι και να γίνει, εγώ θα είμαι εδώ να δώσω τη μάχη μου για την περιφέρεια. Είναι σαφές αυτό. Ό,τι και να γίνει, γιατί βεβαίως, όπως πολύ σωστά είπατε συνάδελφοι, ανήκω σε ένα πολιτικό χώρο. Έτσι, αλλά θα δώσω τη μάχη ανεξάρτητα για την περιφέρεια μαζί με όλους τους πολίτες του Βορείου Αιγαίου. Κάποιες επαφές με κόμματα, με τις νομαρχιακές οργανώσεις των κομμάτων της κεντροαριστεράς, εδώ στη Λέδωση, κύριε Θεσσαλονίκη? Θα κάνω επαφές με όλους, ναι. Θα κάνω επαφές με όλους. Ήδη τα περισσότερα κόμματα έχουν ζητήσει ήδη να κάνουν επαφή μαζί μου. Και ήδη κάνουν επαφές. Νομίζω όλα, ναι. Είναι ανοιχτές αυτές οι διαδικασίες. Εγώ δεν αποκλείω, δεν θέλω να πω συγκεκριμένα τώρα. Νομίζω ότι είναι νωρίς για να τα πούμε όλα αυτά και δεν έχει και νόημα δηλαδή αυτή τη στιγμή να πούμε. Αλλά νομίζω ότι εγώ θα κάνω επαφές με όλους τους χώρους. Σας έχουν ζητήσει ήδη κάποια κόμματα? Έχουμε ήδη μιλήσει, είμαστε εδώ συμπατριώτες, μιλάμε, λέμε τις απόψεις μας. Καταλαβαίνω τι πάνε να βγάλεις τώρα, δεν θα το βγάλεις. Εντάξει. Εδώ. Ναι, Στρατή μου, ναι. Αναφερθήκατε σε φαύλες αντιαναπτυξιακές πολιτικές που ακολουθήθηκαν και λαϊκίστικες μάλιστα. Πολιτικές που ακολουθήθηκαν στο Βόρειο Αιγαίο. Μπορούμε να αναφερθείτε λίγο πιο αναλυτικά σε αυτό? Τι εννοείται φαύλες και λαϊκίστικες πολιτικές? Μάλιστα. Δεν θέλω παραδείγματα. Ναι, ναι, ναι. Θεωρώ ότι πάρα πολλές κινήσεις που έγιναν τώρα από την Περιφερειακή Αρχή θα πρέπει να ελεγχθούν σε βάθος, αγαπητέ στρατή. Και εγώ υπόσχομαι ότι δεν θα τα αφήσω αυτά έτσι. Είναι πράγματα τα οποία φαίνονται ότι τουλάχιστον δεν είναι ορθά. Θα το πω έτσι, κομψά. Όλα αυτά θα τα ερευνήσουμε μέχρι τέλος. Δηλαδή με ενδιαφέρει να είναι όλα καθαρά, να υπάρχει διαφάνεια. Είμαι ένας άνθρωπος που πάντοτε στη ζωή μου και στη δουλειά μου χτυπούσα τη διαφθορά. Και αυτό θα κάνω και τώρα. Από εδώ και πέρα κάνουμε μια καινούργια αρχή για να πάμε μπροστά τον τόπο μας. Εγώ συμφωνώ με όλα αυτά που είπατε. Δεν θα μιλήσω τώρα για τις ευθύνες προηγουμένων αρχών είτε της τοπικής αυτοδιοίκησης του πρώτου βαθμού ή του δευτέρου. Αυτή, κυρία, η τοπική... Κοιτάξτε, αυτοί. Το ότι δεν αναπτύχθηκε το Βόρειο Αιγαίο και το νησί μας, κάποιοι φταίνε. Τώρα θα κάνουμε μια καινούργια αρχή γιατί θέλουμε να προχωρήσουμε γρήγορα στην ανάπτυξη του τόπου. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Για μας θα είναι πρώτη προτεραιότητα, αλλά θα γίνει με βάση συγκεκριμένο πλάνο, συγκεκριμένο σχέδιο. Δεν θα πάμε στο γάμο του Καραγκιόζη ότι βρίσκουμε να κάνουμε και στο τέλος να φτάσει ένας απολογισμός μιας πενταετίας και να μην έχουμε κάνει κάτι. Θα βάλουμε συγκεκριμένο πλάνο πώς θα αναπτυχθούμε και πώς θα φύγει η περιφέρεια από την περιφέρεια της Ελλάδας που βρίσκεται αυτή τη στιγμή να βγει στο κέντρο. Και εγώ θα δώσω όλες μου τις δυνάμεις γι' αυτό. Και επίσης, για να προλάβω και ίσως κάποια απορία συναδέλφου,
για λόγους επαγγελματικούς αλλά και δικούς μου προσωπικούς, για ένα μεγάλο διάστημα θα παραμείνω στη Γενική Διεύθυνση του ΜΕΓΑ. Δεν θα την αφήσω, θα την αφήσω όταν κρίνω ότι μπορεί να προχωρήσει και το ΜΕΓΑ και όταν θα πρέπει πια να έρθω μόνιμα να εγκατασταθώ εδώ.